Αποσύρθηκε τελικά από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων η περιβόητη κάρτα καθαρισμού του αέρα που προωθούνταν σε φαρμακείο γνωστό αυτοδιοικητικού. Η Δέλτα Τηλεόραση ανέδειξε την επικινδυνότητα των καρτών του διοξιδίου του χλωρίου από την πρώτη στιγμή και πλέον δικαιώνεται από την απόφαση της Διεύθυνσης Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων που ζητά από την εταιρεία που τα εισάγει να σταματήσει, ενώ διατάσσει την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος κάρτα καθαρισμού αέρα, δεδομένου ότι το εν λόγω προϊόν δεν διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια κυκλοφορίας βιοκτώνου από τον ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία ως υπεύθυνος κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου ζητά από τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην προώθηση τέτοιου είδους προϊόντων αμφιβόλου δυνατοτήτων. Νομίζω ότι σε αυτές τις εποχές όπου ο κόσμος ανησυχεί για θέματα δημόσιας υγείας και πολύ περισσότερο για τα θέματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό, θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους ισχυρισμούς μας ως προς το τι μπορεί να κάνουν διάφορα προϊόντα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και διάθεση και από τους συναδέλφους να βοηθήσουν τον κόσμο, αλλά πρέπει να ψάχνουμε δύο και τρεις φορές τα προϊόντα τα οποία προτείνουμε στο κοινό και επίσης θα πρέπει να ελέγχουμε αυτά που μας λένε οι διάφοροι προμηθευτές μας, αν ως προς την επιστημονική τους, αν στέκονται επιστημονικά και αν όντως ισχύουν οι ισχυρισμοί τους. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δυστυχώς ο κόσμος έχει μια εύθραυστη ψυχολογία αυτή την περίοδο και είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί χρησιμοποιώντας προϊόντα που τελικά δεν θα του προσφέρουν αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Η Δέλτα Τηλεόραση από την πρώτη στιγμή είχε θίξει όχι μόνο τις δυνατότητες αλλά και τις επιπτώσεις στην υγεία του συγκεκριμένου προϊόντος, δεδομένου ότι περιέχει διοξίδιο του χλωρίου και πονούνταν με λουράκι για να φορεθεί στο λαιμό. Την ίδια άποψη συμμερίζεται και ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας Δημήτρης Κούβελας. Έχετε σε γνώση μου η κυκλοφορία προϊόντων που κρεμιούνται στο λαιμό και τα οποία έχουν κάποιες ταμπλέτες που θεωρητικά δηλώνουν ότι σκοτώνουν ιούς και μικρόβια. Θα ήθελα να πω ότι αυτό θα υπήρχε περίπτωση να συμβεί, δηλαδή να εκλείεται ένα αέριο όπως είναι προϊόντα του χλωρίου προκειμένου να αποστηρώνεται, αλλά σε βάθος χρόνου ο χώρος. Δεν γίνεται μέσα σε λεπτά και πολύ δε περισσότερο να το φοράμε πάνω μας και να παστηρώνει γύρω-γύρω την ατμόσφαιρα γύρω μας. Αυτό δεν ισχύει, δεν υπάρχει, είναι αντιεπιστημονικό και θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή σε κάθε έναν που ακούει ότι αυτά τα προϊόντα είναι πολύ αιρετικά τα ίδια για το αναπνευστικό. Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να σκοτώσει μικρόβιο, μπορεί να φτύρει ή να βλάψει και τα κύτταρα του δικού μας οργανισμού, πόσο δε μάλλον τα κύτταρα του πλενογόνου του στόματος ή του αναπνευστικού δέντρου και των οφθαλμών. Άρα λοιπόν, αν κάνουν κάτι, είναι πολύ βλαπτικά και για τον οργανισμό μας, αν δεν κάνουν κάτι, είναι στα όρια της απάτης γύρω από τη δημόσια υγεία. Αναφορικά με την ποινή όσων το προωθούσαν και πολλούσαν, ο κύριος Τερζής εξηγεί ότι είναι ένα ζήτημα που θα λυθεί εσωτερικά. Το κύριο όμως είναι ότι οι φαρμακοποιοί πρέπει ανεξαιρέτως να προασπίζουν τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε και εγώ σήμερα την είδα την ανακοίνωση του ΕΟΦ που μιλάει για το συγκεκριμένο προϊόν ότι δεν θα έπρεπε να διατίθεται. Είναι κάποια εσωτερικά μας ζητήματα τα οποία θα τα δούμε. Η ουσία όμως πέρα από τις εσωτερικές διαδικασίες τις δικές μας είναι ότι πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να αντιλαμβανόμαστε ότι ο πρώτος σκοπός μας είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η παροχή υπεύθυνης συμβουλευτικής προς το κοινό.